Σύγκρουση βρίσκεται καταστηματάρχης οπτικών στο Καλαμάκι. Διαρρήκτες προκάλεσαν έκρηξη στο διπλανό του ATM. Το εμπόρευμά του καταστράφηκε και από πάνω πρέπει να πληρώσει και τον ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Σαραντάκου. Ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά θα το παλέψω. Αυτό κάνουμε όλα μας τα χρόνια. Το μόνο που ζητάω την τράπεζα είναι να αποκαταστήσει τις ζημιές και να επαναφέρει το μαγαζί στην κατάσταση που ήταν. Δεν είναι μόνο το ότι καταστράφηκε ολοσχερός η επιχείρηση του επιχειρηματία που μόλις ακούσατε. Καλείται τώρα ο επιχειρηματίας αυτός να πληρώσει και για την καταστροφή αυτή. Θα κληθεί να πληρώσει και ΦΠΑ για το εμπόρευμα που καταστράφηκε. Το οποίο θεωρείται ότι είναι... Το οποίο για την εφορία θεωρείται ότι είναι πωλημένο κατά κάποιο τρόπο. Εφόσον φεύγει από τη σφαίρα ευθύνης του και καταστρέφεται, πρέπει να αποδοθεί το ΦΠΑ στην εφορία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αποζημίωση που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περίπου 25.000 ευρώ. Η ζημιά όμως υπολογίζεται σε 60.000 ευρώ τουλάχιστον. Ποιος θα την πληρώσει? Οι άγνωστοι δράστες που με τα όπλα στα χέρια ανατείναξαν ένα ATM σε πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι το Άνω Καλαμάκι. Μέσα στις γιορτές αυτός ο επαγγελματίας καταστρέφεται. Υπάρχει πρόβλημα και με το εμπόρευμα. Το οποίο εμπόρευμα, κατά πάσα πιθανότητα, η εφορία θα το ζητήσει να το πληρώσει με την τιμή πώληση, σύντομη ΦΠΑ δηλαδή. Απίστευτο και όμως